Στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και θα πάμε σε συζήτηση, καθώς όπως ακούσατε και νωρίτερα στα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν, επιβλημένη χαρακτηρίζει η εισαγγελία Αλεξανδρούπολης τη χρήση μηχανικών μέσων, όπως αναφέρει και στο έγγραφό της προς την Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, για τα οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με τους διακινητές που από τον Απρίλιο έχει στοιχήσει και ζωές ανθρώπων. Πάμε να τα πούμε λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, τον Δημήτρη Δερμετλή, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας. Κύριε Δερμετλή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, το ακούσατε. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί κι εσείς από το πρωί. Το πρώτο σχόλιο σας στο άκουσμα αυτού του εγγράφου της εισαγγελίας, το οποίο βέβαια μένει να γίνει και πράξη, γιατί η εισαγγελία έδωσε το OK, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες για να γίνει αυτή η τοποθέτηση, έτσι. Καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη, μια ευχάριστη εξέλιξη, η διαταγή της εισαγγελέα της Αλεξανδρούπολης προς τον κύριο διευθυντή ΔΑ Αλεξανδρούπολης, όπου και έχει αρμοδιότητα ο προϊστάμενος εισαγγελέας. Θεωρούμε ότι ανάλογες διαταγές πρέπει να δοθούν και στις άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, γιατί η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει αυτό που πάντα λέγαμε, ότι η χρήση τεχνικών μέσων καρφιών ή δικτυών είναι σύνομη, γιατί το διακύδευμα της παράνομης οδήγησης των διακινητών στο αντίθετο ρεύμα είναι ανθρώπινες ζωές, είναι ασφάλεια των πολιτών μας. Εκείνο που μένει λοιπόν να δούμε στην πράξη είναι τόσο η εφαρμογή αυτής της διαταγής, όσο και η προμήθεια των υπηρεσιών μας και γενικότερα των αστυνομικών υπηρεσιών, όχι μόνο της Συνοριακής Φύλαξης, με τα ανάλογα τεχνικά μέσα και την εκπαίδευση των συναδέλφων πάνω στη χρήση αυτών των τεχνικών μέσων, προκειμένου να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την όλη διαδικασία των διακινητών και να τονώσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας. Αυτή η τοποθέτηση των τεχνητών αυτών μέσων πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει μόνο στην Εγνατία Οδό ή και σε άλλους δρόμους που είναι, έτσι θα λέγαμε, υπάρχει συχνή διέλευση διακινητών από εκεί? Μα είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι οι διακινητές πλέον δεν συμμορφώνουν τις σήματα της αστυνομίας σε όποιον δρόμο οδικό δίκτυο και να κυκλοφορούν, είτε πρόκειται για αγροτικούς δρόμους, είτε το επαρχιακό δίκτυο, είτε την Εγνατία Οδό. Επομένως, η ανάλογη χρήση πρέπει να γίνεται σε όλους τους δρόμους, προκειμένου όσο πιο κοντά στο ποτάμι, όσο πιο περιορισμένα, θέλω να πω, είτε σε αγροτικό δρόμο, είτε στην επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφύγουμε την είσοδό τους στην Εγνατία Οδό. Μάλιστα. Είναι ένα βήμα πάντως. Να τονίσουμε και το οποίο προκύπτει, αν διαβάσουμε προσεκτικά τη διαταγή του εισαγγελέα, την παραγγελία του εισαγγελέα προς την ΔΑ Αλεξανδρούπολης, είναι ότι πρέπει να είναι να γίνει τη χρήση αυτών με τον ανάλογο τρόπο, συνυπολογίζοντας την αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε να περιορίσουμε το έγκλημα, θα πρέπει να σκεφτούμε και τι μπορεί να προκληθεί από κάθε ενέργειά μας. Όταν δηλαδή επιχειρούμε στο πεδίο της μάχης, όταν καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο που μας παρέχει η πολιτεία, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε εκείνη τη στιγμή, σε πραγματικούς χρόνους, σε χρόνους που τρέχουν, το τι μπορεί να συμβεί με τη χρήση. Επομένως, ερχόμαστε πάλι να τονίσουμε ότι πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να, σε δεύτερο χρόνο, άμεσα να ορίσει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει αυτό ακριβώς την ορθή και ασφαλή χρήση των τεχνικών μέσων. Και δεν θα οδηγούμαστε κατηγορούμενοι ανά πάση στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από την παραγγελία την εισαγγελική. Αναμένουμε τις όποιες αποφάσεις και κινήσεις τώρα από τη φυσική μας ηγεσία. Αυτό είναι το σημαντικό που λέτε. Αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς, και ότι θα πρέπει να είναι αλληλογισμένη η χρήση, δηλαδή να γίνεται έτσι όπως πρέπει και στα σημεία που πρέπει και στις περιπτώσεις που κρίνεται ορθό, έτσι. Ακριβώς. Μα το ξαναλέμε ότι οποιαδήποτε εφαρμογή και χρήση των μέσων που μας δίνει, είτε πυροβόλο όπλο, είτε ακαθιά τώρα στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να αποφύγουμε κάτι χειρότερο. Δηλαδή, αν είναι να περιορίσουμε κάτι, μην προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημία, μεγαλύτερο κακό εντός εισαγωγικών. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να
οριστεί από την πολιτεία, πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι και με συγχωρείτε για την έκφραση, τα παιχνιδάκια, το μπαλάκι ευθυνών πολιτεία, Εγνατία οδός πολιτεία, θα πρέπει πλέον με αυτήν ακριβώς την παραγγελία την εισαγγελική, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτεία είναι αυτή που ορίζει, που νομοθετεί, και κάθε δημόσιος λειτουργός, όποιος και να είναι αυτός, από τους προϊσταμένους μας, από τους εισαγγελείς, όσο και τον απλό αστιφύλακα, νομίζω ότι λειτουργούμε με γνώμα την ασφάλεια των πολιτών, των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, επειδή βλέπουμε καθημερινά, ανεβαίνουν και βίντεο στο διαδίκτυο, έχουμε γίνει και εμείς καθημερινά μάρτυρες περιστατικών. Πώς είναι η καθημερινότητα για εσάς που το ζείτε από μέσα, για τους σειροφύλακες, με τους διακινητές που απειλούν τη ζωή όλων, απειλούν και τη ζωή τη δική σας, έτσι, γιατί έρχεστε, είστε οι άνθρωποι που έρχεστε πιο συχνά από ποτέ, πιο κοντά από ποτέ με τους καμικάζι αυτούς τους διακινητές. Πολύ σωστά το είπατε, καμικάζι. Δεν συνυπολογίζουν τίποτα, ούτε τη δική του ζωή, ούτε των διακινούμενων, ούτε των αστυνομικών, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Καθημερινά ερχόμαστε να αντιμέτωποι με αυτούς, κινούνται εναντίον μας, προσπαθούν να μας αποφύγουν, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των συναδέλφων. Έχει καταντήσει κουραστικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Καθημερινά ζούμε ένα πόλεμο με τα κυκλώματα. Νιώθουμε ότι μερικές φορές ότι τελικά προστατεύουμε τους συμπολίτες μας. Είμαστε και εμείς προστατευμένοι από την πολιτεία. Αλλά αυτό δεν μας αποσταματά. Συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως είπα και πριν, με γνώμονα την ασφάλεια των συμπολιτών και να τονώσουμε το αίσθημα ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.